Γίνονται προσπάθειες από πλευράς της Δημοτικής Αρχής για να ενταχθεί ακτή Καλαμίτσα σε κάποιο πρόγραμμα για την καλυτέρευση των κτηριακών υποδομών. Το συγκεκριμένο γεγονός έκανε γνωστό στο ράδιο 1 στους 90,5 ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιάννης Προμούσας. Όπως τόνισε ο ίδιος, μάλιστα στο τραπέζι έχουν πέσει δύο προτάσεις για την αξιοποίηση της ακτής, με την πρόταση της ΕΤΑΔ να βρίσκεται σε επίπεδα ρεαλιστικότητας, ενώ ο κ. Προμούσας έκανε λόγο ότι η πρόταση είναι εκτός πραγματικότητας. Κοιτάξτε. Γνωρίζουμε πολύ καλά οι δημότες μας ότι η Καλαμίτσα είναι μια διάζουσα περίπτωση. Η Καλαμίτσα δεν ανήκει στο Δήμο Καβάλας, δυστυχώς, το 2015, που είχε λήξει η σύμβαση με την ΕΤΑΔ, η παραχώρηση. Ανήκει στην ΕΤΑΔ και ως εκ τούτου ο μόνος αρμόδιος για τη διαχείριση αυτής της ακίνητης περιουσίας είναι η ΕΤΑΔ. Ο Δήμος όσο μπορεί παρεμβαίνει σε κάποια θέματα όσον αφορά με τις καθαρισμό των ακτών, με την υδροδότηση του χώρου και όποιες υποτυπώδεις κινήσεις μπορεί να κάνει. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο ακίνητο ενός τρίτου. Αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι εύκολο να μπεις, για παράδειγμα, στο σπίτι ενός άλλου ή στο οικόπεδο ενός άλλου και να αρχίσεις να κάνεις εργασία. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθούμε και είναι σε συνεχείς επαφές ο Δήμαρχος και σε κάποιες διαπραγματεύσεις με την ΕΤΑΔ, έτσι ώστε να μπούμε σε μια διαδικασία συνδιαχείρισης αυτών των ακινήτων, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να μας δοθούν οι δυνατότητες και τα εργαλεία να μπορέσουμε να εντάξουμε και σε ένα πρόγραμμα την Καλαμίτσα, έτσι ώστε να την εξοραίσουμε και να βελτιώσουμε γενικότερα τις υποδομές. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να επέλθει μια συμφωνία. Υπήρξε μια πρόταση από την ΕΤΑΔ, δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το διαχειρίζεται ο Δήμαρχος και θα κάνει σχετικές ανακοινώσεις ο Δήμαρχος. Έχει υπάρξει μια αντιπρόταση από εμάς, από τη δικιά μας τη μεριά, την οποία τους έδωσε ο Δήμαρχος και περιμένουμε την απάντηση. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε μια θετική έκβαση σε όλο αυτό και στο τέλος θα μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία και η οποία φυσικά ως μοναδικό όφελος που θα μπορεί να έχει είναι για τους ίδιους τους δημότες μας, οι οποίοι θα μπορούν να απολαύσουν μια διαφορετική Καλαμίτσα από τη νέα χρονιά φυσικά και όχι φέτος, γιατί δεν νομίζω φέτος να προλάβουμε να κάνουμε πράγματα. Σωστά, σωστά. Πώς βλέπετε γενικότερα βέβαια την στάση της ΕΤΑΔ σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, η ΕΤΑΔ νομίζω ότι, αν κρίνω και από την πρόταση που έκανε, δεν βρίσκεται σε μια ρεαλιστικότητα. Έχει την αίσθηση ότι τα κίνητα αυτά τα οποία υπάρχουν μπορούν να αποδώσουν μισθώματα Σαντορίνης και Μυκόνου. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα έσοδα που μπορεί να υπάρξουν από αυτά τα κίνητα είναι πολύ πολύ μικρότερα και εδώ είναι η διαφωνία που υπάρχει με την ΕΤΑΔ. Εντάξει, η ΕΤΑΔ είναι μια υπηρεσία η οποία προσπαθεί να απορροφήσει ότι δυνατόν μεγαλύτερα έσοδα από τα κίνητα τα οποία διαχειρίζεται γενικότερα από το ελληνικό δημόσιο, αλλά δεν είναι όλες οι περιοχές ίδιες. Δεν είναι όλες η Κέρκυρα, Ρόδος, Μύκονο και Σαντορίνη. Η Καβάλα είναι μια ναι μεν τουριστική περιοχή, αλλά δεν έχει τέτοιες υψηλές δυνατότητες. Προσπαθούμε λοιπόν να τους δώσουμε και εμείς να καταλάβουν ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως νομίζουν και νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί και θα έχουν μια βελτιωμένη πρόταση στην επόμενη χρονική περίοδο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους ναύαγους όστες, ο κύριος Προμούσας δήλωσε ότι η ΕΤΑΔ έχει τρέξει διαγωνισμό, αλλά ακόμα οι λιούμενοι κολυμπούν χωρίς ναύαγους όστες στην ακτή. Από όσο γνωρίζω, έχει λήξει ο διαγωνισμός, όσο είναι στην φάση των στάσεων. Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς, αλλά ξέρω ότι έχει κινήσει διαδικασία διαγωνισμού για να υπάρξουν ναύαγους όστες και στην ακτή της Καλαμίτσας η ΕΤΑΔ.